Γεια σας, είμαι η Ελένη και αυτά είναι τα άστρο σότς. Θέμα, η μπλε ματωμένη περσελίνη. Μπλε ματωμένη τι? Μα τι λες, πότε άλλαξε χρώμα? Και είναι ματωμένη, ε? Ας το δούμε επιστημονικά και με τη σειρά. Η περσελίνη ονομάζεται όταν βρίσκεται πιο κοντά στη γη σε σχέση με άλλες εποχές. Η τροχιά της σελήνης γύρω από τη γη είναι ελλειπτική, με αποτέλεσμα πότε να έρχεται πιο κοντά στη γη και πότε να απομακρύνεται. Όταν είναι πιο κοντά, φαίνεται και μεγαλύτερη, εξού και το υπερσελήνη. Μια σελήνη ονομάζεται μπλε όταν είναι δεύτερη πανσέλινο σε ένα μήνα. Η γνωστή έκφραση One is in a Blue Moon των Βρετανών δείχνει πόσο σπάνιο είναι το φαινόμενο. Και φυσικά έχει να κάνει με το πώς μετράμε το χρόνο και πώς έχουμε σχεδιάσει τους μήνες. Και τώρα το ματωμένο. Όχι, μην πάει το μυαλό σας σε βρικόλακες και λυκάνθρωπους. Το κόκκινο χρώμα που φαίνεται να έχει πανσέλινο συμβαίνει λόγω της ολικής έκλειψης. Όταν ο ήλιος, η γη και η σελήνη βρίσκονται στην ίδια ευθεία, με τη γη να βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη, τότε έχουμε έκλειψη σελήνης. Η σκιά της γης πέφτει πάνω στη σελήνη και καλύπτει το δίσκο της. Ολική έκλειψη σελήνης έχουμε όταν η σελήνη βρίσκεται ολόκληρη μέσα στη σκιά της γης. Το κοκκινοπό χρώμα είναι ατμοσφαιρικό φαινόμενο. Το ίδιο φαινόμενο που κάνει το ηλιοβασίλεμα κόκκινο. Μικρό μέρος από το φως του ήλιου φτάνει στη σελήνη, αλλά πρώτα θα περάσει μέσα από την ατμόσφαιρα της γης. Διαθλάται και φιλτράρεται με την ατμόσφαιρα να απορροφά το μπλε μέρος του ορατού φωτός. Έτσι η σελήνη φαίνεται κόκκινη. Αυτή είναι λοιπόν η πολύ σπάνια μπλε ματωμένη υπερσελήνη.